Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, η οποία εξέτασε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο κύριος Τάσος Πανός αναφορικά για την μη ανακήρυξή του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Οι δικηγόροι ζητούσαν εκ μέρους της παράταξης από το αρμόδιο δικαστήριο να υπάρξει διορθωτική απόφαση έτσι ώστε ο κύριος Πανός να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του κύριου Καπουράκη. Το δικαστήριο έκανε τελικά δεκτό το αίτημα που κατέθηκε και έτσι ο κύριος Τάσος Πανός θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται επίσης ως υποψήφιες η κυρία Ευαγγελία Μπάκη και Κοκονιό Γκινή από την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη και την Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Οι πλημμύρες αλλάζουν τον οικονομικό προλογισμό του κράτους και δημιουργούν την ανάγκη για την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες για αποζημιώσεις και αποκατάσταση των πληγέντων από τις θεομηνίες και θα καλύψουν τα πρώτα μέτρα στήριξης. Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλύψει ανάγκες τόσο κρατικής αρρωγής όσο και αγροτικών αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, τα 450 εκατομμύρια ευρώ αφορούν δαπάνες κρατικής αρρωγής και τα 150 εκατομμύρια ευρώ αγροτικές αποζημιώσεις. Νωρίτερα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, είχε ανακοινώσει τα μέτρα κρατικής αρρωγής που προβλέπουν οικονομική ενίσχυση, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, αλλά και έκτακτη ενίσχυση στους δήμους των περιοχών που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της καταστροφής. Στον εντατικό ρυθμό υλοποίησης των μέτρων της κρατικής αρρωγής αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τριαντόπουλος, μιλώντας από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχουν υποβληθεί 5.000 οριστικές αιτήσεις, καθώς και 3.000 προσωρινές αιτήσεις. Όπως έχουμε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή, από σήμερα, η πλατφόρμα άνοιξε και για τις περιοχές της Λάρισας αλλά και της Θειότιδας. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ξανά ότι μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί οι νομοί Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Δηλαδή μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όλοι οι πληγέντες από αυτούς τους νομούς. Δεν αφορά συγκεκριμένες περιοχές, αφορά τους πληγέντες σε όλο το εύρος του κάθε νομού. Η δική με έρημνα υπάρχει για τα χωριά που επλήγησαν καθολικά, ολικώς, από την ακραία και μεγάλη πλημμύρα. Η δική με έρημνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την ΑΔΕ. Η με έρημνα αυτή, επαναλαμβάνω, περιορίζεται στα εξής. Δεν απαιτείται αυτοψία για να καταβληθεί η αποζημίωση για την οικοσκευή αλλά και για τις πρώτες ανάγκες και δρομολογείται αυτοματοποιημένη διαδικασία για να καταβληθεί η αποζημίωση άμεσα τις επόμενες ημέρες χωρίς να απαιτείται η αίτηση στην πλατφόρμα. Η μέρημνα αυτή δεν αφορά το ποσό που καταβάλλεται και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δηλαδή, 6.600 ευρώ θα καταβληθούν σε έναν δικαιούχο ενός χωριού που επλήγει ολικώς από την πλημμύρα και 6.600 ευρώ κατά νότιτο επίπεδο θα καταβληθούν και σε έναν δικαιούχο που έχει πληγεί σημαντικά σε μια άλλη περιοχή πέραν των συγκεκριμένων χωριών. Απλώς, σε αυτές τις περιοχές απαιτείται και η αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια. Κλιμάκια που βρίσκονται συνεχώς στο πεδίο, έχοντας πραγματοποιήσει με το σημερινό έργο περισσότερες από 5.000 αυτοψίες και καταγραφές ζημιών σε σπίτια αλλά και κτίρια. Και προχωράει η διαδικασία αυτή των αυτοψιών με τους ίδιους ταχύς ρυθμούς και την επόμενη περίοδο. Διαδικασία που θέλω ακόμα μία φορά και όπως σημειώνουμε από την πρώτη στιγμή να διευκρινίσω ότι δεν προϋποθέτει την διατήρηση της οικοσκευής εντός της πλημμυρισμένης οικίας. Όπως έχουμε πει, για τις περιοχές όπου θα γίνουν οι αυτοψίες, οι πληγέντες μπορούν να προχωρήσουν στους καθαρισμούς τηρώντας φωτογραφικό αρχείο από το εσωτερικό του πληγέντος κτηρίου. Συνεχίζονται και οι καταγραφές φυσικά, αλλά και οι αυτοψίες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα
Έχουν υποβληθεί 3.330 αιτήσεις στην περιφέρεια και τις επιτροπές κρατικής αρρωγής, ενώ έχουν γίνει 707 αυτοψίες. Συνεχίζονται και οι καταγραφές των ζημιών στο πρωτογενή τομέα, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βιαννάκη, σε ένα πλαίσιο στενότερης συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνεχίζονται οι υποβολές δηλώσεων ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, τόσο για τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζημιές, όσο και για όλα τα υπόλοιπα που καλύπτονται από το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Πλαίσιο που καλύπτει τόσο ό,τι συμπεριλαμβανόταν στα ΚΟΕ, ό,τι και εκτός των ΚΟΕ, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το έγκυο κεφάλαιο, τα προϊόντα, τα εμπορεύματα, το μηχανισμό, τον εξεπλισμό, έτσι ώστε να στηριχθεί ο αγρότης που έχει πληγεί. Μέρημνα υπάρχει επίσης και το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη στήριξη των καταναλωτών στην Μαγνησία, στη Θεσσαλία, που επλήγει από την κακοκαιρία και την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας. Με τα κλιμάκια ελεγκτών του Υπουργείου της Δημαίας στη Θεσσαλία για να ελέγξουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ανώτατη τιμή πώλησης στο εμφιαλωμένο νερό και το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, ενώ έλεγχοι διενεργούνται και στις τιμές πώλησης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Έλεγχοι σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Τέλος, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις υπεραγορές τροφίμων και τις αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και επίπλων, δρομολογούνται εκπτώσεις προς τους καταναλωτές στη Θεσσαλία. Όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, όλοι οι φορείς μεριμνούν για να στηριχθεί η Θεσσαλία, η οποία δοκιμάζεται. Μεριμνούν και εργάζονται για να ορθοποδήσει η περιοχή, να ορθοποδήσουν οι κάτοικοί της όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και όλοι μαζί θα το πετύχουμε αυτό. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι προκαταβολές των αποζημιώσεων στους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους από την ηθομηνία Ντάνιελ που έπληξε στη Θεσσαλία, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευθέρης Αυγεννάκης από το συντονιστικό της Λάρισας. Από την πρώτη στιγμή που η ηθομηνία έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας, καταστήσαμε πρώτη προτεραιότητά μας τη συγκέντρωση και διαχείριση των νεκρών ζώων, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα με στόχο να αποφύγουμε υγειονομική κρίση. Το σχέδιο δράσης μας εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, με τη συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν την ευθύνη. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουμε τα εξής στοιχεία από τον ΕΛΓΑ για δηλωθήσεις απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Πρώτον, 49.050 εγωπρόβατα. Δεύτερον, 19.295 χείρη. Τρίτον, 4.186 βοηδοί. Τέταρτον, 40.330 πτηνά. Πέμπτον, 43.980 μελισσοσμήνη. Να σημειώσω ότι λόγω της δυσκολίας προσέγγισης σε πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η προσβασιμότητα για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων παραμένει στο 50% των δηλωθέντων. Για τα εγωπρόβατα, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 24.856 νεκρά ζώα. Για τα χοιρινά, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 7.500 νεκρό ζώα. Για τα βοηδή, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 35 νεκρά ζώα. Για τα πτηνά, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 23.900 νεκρά ζώα. Μέχρι σήμερα, η διαχείριση των νεκρών ζώων γίνεται σε επιστοποιημένους χώρους σε Βέρεια, Κοζάνη, Τρίπολη και Καβάλα, ενώ αυτή την ώρα αναμένεται να αποκατασταθεί η πρόσβαση και να ξεκινήσει σήμερα η λειτουργία του αντίστοιχου εργοστασίου στη ΒΥΠΕ της Λάρισας. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, μέχρι σήμερα το μεσημέρι είχαν υποβληθεί 300 δηλώσεις για αποζημιώσεις που αφορούν το φυτικό κεφάλαιο και 1.300 δηλώσεις για το ζωικό κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων των παραγωγών με απόφαση της διοίκησης του ΕΛΓΑ είναι ανοιχτή από την πρώτη ημέρα μετά τη θεομηνία. Δεν έχουμε θέσει χρονικό περιθώριο, γιατί υπάρχουν περιοχές που ακόμα δεν καλύπτονται από ηλεκτρικό ρεύμα και από ίντερνετ. Οι πληγέντες παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις για αποζημιώσεις στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές των αποζημιώσεων, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ εργάζονται εντατικά ώστε εντός του Οκτωβρίου να καταβληθούν οι προκαταβολές για τις αποζημιώσεις που αφορούν τη ζωική παραγωγή. Ο χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων για τη φυτική παραγωγή εξαρτάται από το χρόνο ολοκλήρωσης υποβολής των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς.
Διευκρινίζω ότι μιλάμε για τη φυτική και ζωική παραγωγή, όχι για τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, που αρμόδια είναι η κρατική αρρωγή και ο κύριος Τριαντόπουλος, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει στενότατη τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Ήδη 27 μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει το εκτιμητικό έργο. Ωστόσο, για να διευκολυνθούν οι παραγωγοί και να επιταχυθεί η διαδικασία, ο ΕΛΓΑ, ύστερα από εισήγησή μου, λειτουργεί εδώ, στη Λάρισα, από σήμερα, γραφείο παροχής πληροφοριών. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410 23 19 38 και 2410 23 19 29 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείται η καταβολή εκτιμητικών τελών στον ΕΛΓΑ από τους πληγέντες παραγωγούς. Επίσης, και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει αναστείλει την ίσπραξη τελών για γάλα και κρέας. Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία, οι οποίοι είναι υπάλληλοι των Δήμων, φτάνουν τους 170, το έργο των οποίων θα υποστηριχθεί από εκτάκτους υπαλλήλους, αλλά και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την επίσπευση του έργου υποδοχής δηλώσεων ζημίας από αγρότες και κτηνοτρόφους. Επιπλέον, τα υποκαταστήματα ΕΛΓΑ Λάρισας ενισχύεται με 50 γεωπόνους με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών και 30 τεχνολόγους γεωπόνους σε πρώτη φάση, οι οποίοι προστίθενται στους ήδη 70 διαθέσιμους και ενεργούς υπαλλήλους του υποκαταστήματός μας για την προώθηση της εκτιμητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση των οριοθετήσεων και επισημάσεων των πληγήσεων περιοχών. Ενώ για τις εκτιμήσεις που καλύπτονται από την κρατική αρρωγή υπάρχει συνεργασία με το ΓΕΟΤΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων που θα ενισχύσουν τα κλιμάκια και με στελέχη τους. Οφείλω επίσης να επισημάνω στους πληγέντες παραγωγούς ότι δεν πρέπει να ακούν ανεύθυνες φωνές που μιλούν για αδυναμία καλλιέργειας τουλάχιστον για μια πενταετία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κινητοποιήσει το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΟ Δήμητρα, το οποίο βρίσκεται ήδη στις πληγήσεις περιοχές και με κινητά συνεργεία του εξετάζει την καταλληλότητα των εδαφών αλλά και των υδάτων άρδρευσης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Ρόδο και δει στην περιοχή της Λίντου. Μάλιστα, χθες υπήρξε καταδίωξη σκάφους που είχε αποβιβάσει μετανάστες με προειδοποιητικές βολές. Ακινητοποιήθηκε το σκάφος και συνελήφθη ο διακινητής. Συνολικά, χθες αποβιβάστηκαν σε δύο περιοχές της Λίντου 31 άτομα. Σύμφωνα με το λιμενικό, πρωινές ώρες χθες, κατόπιν ενημέρωση στρατιωτικού παρατηρητηρίου, περιπολικό σκάφος της λιμενικής αρχής Ρόδου εντόπισε ύποπτο σκάφος να κινείται με κατεύθυνση προς τις ακτές της νοτίας Ρόδου και να αποβιβάζει ικανό αριθμό ατόμων στην περιοχή Γκίνα του νησιού της Ρόδου. Στη συνέχεια, το εν λόγω σκάφος δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος και προσπάθησε να διαφύγει από τοπικά παράλια εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη και ρήψη προειδοποιητικών βολών με ασφαλή τομέα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ενωτέρου σκάφους. Ο 39χρονος αλλοδαπός χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος, προβάλλοντας αντίσταση με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και την σύλληψή του. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη πρωινές ώρες, χθες όταν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στην περιοχή Πεύχους της νήσος Ρόδου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής, όπου εντόπισαν συνολικά 17 αλλοδαπούς και οι 17 άντρες και τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμένα Ρόδου. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ το ανωτέρο σκάφος κατασχέθηκε. Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος. Σχεδόν 600 εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους δημοκράτες, τους προοδευτικούς πολίτες, τους αριστερούς και τις αριστερές για να συμμετέχουν σε μια μεγάλη ανοιχτή διαδικασία της δημοκρατίας μας. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ. Αναλυτικά όλα όσα θα πρέπει να ξέρουν για την διαδικασία όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν
είναι τα εξής. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε έχουν γραφτεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έως τις 9 Σεπτεμβρίου, είτε έχουν εγγραφεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα. Έχουν οριστεί 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν σε όλα τα νησιά. Στη Ρόδο μπορούν να ψηφίσουν στο Ροδίνη, καθώς και σε όλα τα μεγάλα χωριά του νησιού. Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη εορτάστηκε η ύψωση του Τίμιου Σταυρού στα Θερμά στην Κάλυμνο, με τους πιστούς να συμμετάσχουν στην τελετή και να απολαμβάνουν την ομορφιά και την ηρεμία του τοπίου. Για την πορεία της τουριστικής σεζόν της Καλύμνου μίλησε στην εκπομπή 90 λεπτά Καλύμνος και την δημοσιογράφο Εύη Κουκιαΐνη ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλύμνου Νικόλαος Τσαγκάρης, επισημένοντας πως παρατηρήθηκε μετατόπιση των επισκεπτών από τον Μάιο στον Απρίλιο, χαρακτήρισε ικανοποιητικό τον Ιούνιο, ενώ τόνισε την πληρότητα κρατήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Καταρχάς, πολλοί κόσμος προεξοφλούσε ότι φέτος θα είχαμε αυτή την έκρηξη που είχαμε και πέρσι. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ οπωσδήποτε, αλλά ήταν και μια χρονιά η οποία ήταν
εξαιρετική, να το πω έτσι, με την έννοια ότι ερχόταν μετά από 3 χρόνια πανδημίας, ναι, με τον κόσμο να διψάει για απόδραση. Ακριβώς. Οπότε υπήρξε μία έκρηξη σε κρατήσεις και επισκέψεις στο νησί μας, που προεξοφλούσε ότι και φέτος θα ήταν το ίδιο. Αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό, και θα σας πω μετά τα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε ότι βρισκόμασταν σε μία κρίση οικονομική, πληθωριστική, ενεργειακή. Αυτό το πράγμα επηρέασε πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς διακοπών των επισκεπτών. Επίσης, πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι ήταν κλειστοί τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα η Τουρκία, που είναι και η γειτόνισά μας, φέτος αναπτύχθηκε στο φουλ με τιμές χαμηλές, που και λόγω της υποτίμησης της λίρας προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο. Αρκετοί προορισμοί και της Βορείου Αφρικής δούλεψαν πολύ καλύτερα φέτος. Αλλά ο βασικός παράγοντας ήταν ότι ο κόσμος είναι στριμωμένος, να το πω έτσι, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Ναι, ναι, ναι. Και πέρσι έδωσε τα ρέστα του, που λέμε, για να πάει διακοπές. Φέτος η απόφαση των διακοπών ήταν πιο μελετημένη, mm-hmm, και πάρα πολλοί δεν πήγαν ή πήγαν κάπου αλλού. Ή ακούσαμε για μεγάλη επισκεψιμότητα, απλά το budget το οικονομικό ήταν περιορισμένο, έτσι. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, τώρα να έρθουμε στο άλλο, που είναι, ας πούμε, ένας απολογισμός της χρονιάς μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Δεν υπολοιπότανε πολύ από την περσινή όσον αφορά το πεντάμινο τώρα, το οποίο, ναι, μπορούμε, ναι, να σχολιάσουμε. Απλώς είχε τα χαρακτηριστικά, τα εξής χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά τα οποία είδαμε και πέρσι. Ένας δυνατός Απρίλιος, ο οποίος και ένας πιο υποτονικός Μάιος. Αυτό το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε στα προ-κορονοϊού χρόνια. Δηλαδή παρατηρούμε, εμείς εδώ που έχουμε και τις εναλλακτικές μορφές, κυρίως την αναρρίχηση, μία μετατόπιση των επισκεπτών από το Μάιο στον Απρίλιο. Θέλετε γιατί το κλίμα είναι πιο δροσερό? Θέλετε γιατί ο Απρίλης συνδυάζεται και με διακοπές πασχαλινές, ναι, ναι, των Δυτικοευρωπαίων, που μπορούν πιο εύκολα να συνδυάσουν άδειες και επομένως ταξίδια? Αλλά το παρατηρούμε. Το παρατηρήσαμε και, και πέρσι, το παρατηρήσαμε και φέτος. Δηλαδή, πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι τις 15 Μαΐου και μετά μία μικρή πτώση μέχρι τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος ιστορικά είναι ένας μήνας που κάνει κοιλιά, ναι, να το πω έτσι. Αυτό το λέμε πάντα. Γιατί είναι ένας μήνας που οι αναρριχητές μειώνονται σχεδόν στο ναι, ελάχιστο. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ναι. Οι παραθεριστές και οι ελεύθεροι και αυτοί που έρχονται με τα οργανωμένα πρακτορία αρχίζουν σιγά σιγά να αναπτύσσονται. Κάποια καταλήματα τα οποία δουλεύουν με πρακτορία είχαν καλύτερη κίνηση, μπορώ να πω ήταν και πλήρη τον Ιούνιο. Κάποια άλλα τα οποία δουλεύανε με ελεύθερους είχαν κενά. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έγινε φέτος για πρώτη φορά. Γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό Ιούνιο και πάρα πολύ καλό Αύγουστο, με κίνηση που μπορώ να πω, εντάξει, δεν έχουμε στατιστικά, αλλά με το μάτι και με την εκτίμηση και από τις απόψεις των διαφόρων επαγγελματιών και του κλάδου της εστίασης, παραδείγματος χάρη, ήταν στα ίδια επίπεδα, αν όχι και πιο ψηλά από ό,τι ήταν πέρσι. Είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες που επισκέφθηκαν το νησί και αυτό μας έκανε έκπληξη και μας ικανοποίησε, γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, το κόστος των διακοπών για έναν Έλληνα στην Κάλυμνο, όχι διαμονής και διατροφής, αλλά μετάβασης, με τις αστρονομικές τιμές που έχουν τα εισιτήρια και των πλοίων και των αεροπλάνων, και τη δυσκολία του να βρει κανείς θέση να έρθει στα νησιά μας, πιστεύω ότι είχαμε μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση Ελλήνων φέτος. Ξεκίνησε στον Αρχάγγελο έργο 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Δημήτρης Τσίκης. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρονται εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στην Αρχάγγελο και η Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη κάνει πράξη ένα έργο που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της χειροδότησης στο Αρχάγγελο, ένα έργο πνοής, παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά.
Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Πρόκειται για την ολοκληρωτική αντικατάσταση στον οικισμό, ένα έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το πρώτο τμήμα των εργασιών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Νέα σύγχρονα δίκτυα, νέες παροχές θα καταλήξουν σε όλα τα κτίρια και θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που καταλήγει στη βρύση των καταναλωτών. Και καταλήγει ο κύριος Τσίκης, συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο. Ο Κώστας Πανός, γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, σε συνέντευξη τύπου σήμερα, αναφέρθηκε στην κίνηση της αγοράς της Ρόδου, τονίζοντας ότι κατά τις μέρες της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί, οι καθημερινές πωλήσεις είχαν μειωθεί από 30 έως 40%. Η αγορά μπήκε πολύ γρήγορα στον δρόμο της ανάκαμψης με σημαντική υστέρηση στη Νότια Ρόδο. Να κάνουμε μία ανασκόπηση της κίνησης στην αγορά, ξεκινώντας από τις εκπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα φέτος. Και λόγω πληθωρισμού και λόγω έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά υπήρξε και η περίοδος των πυρκαγιών, οι οποίες πραγματικά γονάτισαν για 15 μέρες την αγορά. Υπήρξαν αναφορές και πιστοποιημένες αναφορές, επειδή είμαι λίγο παραδόπιστος, πήγα και έλεγξα κάποια ζήτα σε κάποιες επιχειρήσεις που μου ανέφεραν αρκετά μεγάλα. Δεν συζητάμε για τις περιοχές στα Καμένα, εκεί η κίνηση ήταν μηδενική για 10 μέρες. Έτσι, τα καταστήματα είχαν κλείσει εκεί, τελείωσε. Ακόμα και λοιπόν και σε καταστήματα της πόλης, παρατηρήσαμε μία μείωση από 30 έως 40% στις καθημερινές πωλήσεις για αυτή την περίοδο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κίνηση περίοδους που έχουμε και θα επηρεάσει και τα γενικά αποτελέσματα και του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Αυτό σε συνδυασμό με την πτώση της κίνησης, άσχετα αν μετά έχει επανέλθει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η κίνηση πάνω στο νησί μας στα φυσιολογικά επίπεδα, θα επηρεάσει γενικότερα τα αποτελέσματα του έτους. Να χάσεις χρυσά, να το πούμε έτσι, δεκαήμερα, τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Μετά τις φωτιές, η ανάκαμψη ήταν αρκετά γρήγορη, πρέπει να πούμε. Μέσα σε 20 μέρες περίπου το βόρειο τρίγωνο, τουλάχιστον της Ρόδου, παρουσίασε πάλι πληρότητες οι οποίες ήταν κοντά στο 95%. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να βρεις δωμάτια. Η Νότια Ρόδος ακολουθεί, αλλά με αρκετά μεγάλη υστέρηση. Τα ξενοδοχεία, από ό,τι πληροφορίες οι οποίες έχουμε, είναι πληρότητες τους κυμαίνονται γύρω στο 50-60%. Δεν έχουν επανέλθει πλήρως. Από εκεί και πέρα, ο Σεπτέμβριος, τέλος Αυγούστου, δηλαδή το δεύτερο 15ήμερο μετά το 15 Αύγουστο, 25 με 5 Σεπτεμβρίου είχαμε την καθιερωμένη βήθηση η οποία γίνεται λόγω της αλλαγής του πληθυσμού των επισκεπτών. Φεύγουν οικογένειες με παιδιά γιατί ανοίγουν σχολεία και έρχονται μεγαλύτερης ηλικίας και ζευγάρια κατά κύριο λόγο. Αυτοί βέβαια έχουν μεγαλύτερο εισοδηματικό περιθώριο, οπότε εξοδεύουν λίγο παραπάνω στην αγορά και στα εστιατόρια αλλά και σε κάποια καταστήματα, οπότε αρχίζει και ισοσταθμίζει η κατάσταση. Η γενική άποψη η οποία υπάρχει είναι ότι θα κλείσουμε περίπου στα ίδια τα περσινά. Ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο Mozart's Costa Violin από το Salzburg στη Ρόδο με το βιολί του κορυφαίου συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγείρεσου την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 9. Ώρα προσέλευσης ορίζεται η 8.30 με διοργανωτές στο Mozart Dome Ελλάς, την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, τον Ντοπάρ και το επίτιμο προξενείο της Αυστρίας στα Δωδεκάνησα. Ειδικά για το κοινό και τους επισκέπτες της Ρόδου, το βιολί Mozart's Costa Violin θα εκτίθεται σε ειδική αίθουσα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου την ίδια ημέρα, 24 Σεπτεμβρίου,
από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Οι ανωτέρω δράσεις, έκθεση και μουσική εκδήλωση εντάσσονται στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2023 με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση, μαρτυρίες του χθες στο σήμερα». Απευθύνονται στο κοινό της Ρόδου, τους επισκέπτες στο νησί, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις μουσικές σχολές, τα οδεία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μοναδική εμπειρία και έχει τεράστια σημασία για το μουσικόφιλο και όχι μόνο κοινό να θαυμάσει το βιολί και να απολαύσει το κονσέρτο με τη μουσική του. Τόσο στην έκθεση του βιολιού σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, όσο και στο κονσέρτο, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνέντευξη τύπου στην αίθουσα κοιμοτυπίας του Δημορόδου δόθηκε σήμερα για το Nick Gallis International Tournament που ξεκινάει αύριο στο Palette Sport της Καλλιθέας με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της Fenerbahçe και της Maccabi Tel Aviv. Πρώτος πήρε το λόγο ο Βαγγέλης Αθανασιάδης, υπεύθυνος του τουρνουά, όπου ανέφερε πως αύριο ξεκινάει το μεγάλο τουρνουά στη Ρόδο με τη συμμετοχή τριών πολύ μεγάλων ομάδων που έχει κατακτήσει πολλά τρόπια στην ιστορία τους. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, τη Fenerbahçe και την Maccabi Tel Aviv. Αποδέχθηκαν την πρόσκληση και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας. Οι ομάδες έρχονται στη Ρόδο για να βοηθήσουν και το νησί μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Αύριο ξεκινάει το Nick Gallis International Tournament στη Ρόδο με τη συμμετοχή τριών πολύ μεγάλων ομάδων ευρωπαϊκών του μπάσκετ που αγωνίζονται και στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το ευρωπαϊκό. Μιλάμε για τρεις ομάδες οι οποίες έχουν κατακτήσει πάρα πολλά τρόπαια και είναι ο Παναθηναϊκός, η Fenerbahçe Κωνσταντινούπολης και η Maccabi Tel Aviv. Οι ομάδες αυτές προσκλήθηκαν από την διοργάνωσή μας και από το Δήμο Ρόδου και από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας προσωπικά με μεγάλη μου έκπληξη, γιατί αυτές οι ομάδες τέτοιου επίπεδου, τέτοιου κύρους, είναι δύσκολο να... Είναι σπάνιο να συμμετέχουν σε για αυτούς μικρά γήπεδα και σε μικρούς τόπους. Οπότε και μόνο αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και για μας διοργανωτές, αλλά και για το νησί της Ρόδου, που αποδέχθηκαν αυτή την πρόσκληση, θα βρίσκονται εδώ. Και αυτό γίνεται και βέβαια μέσα στα πλαίσια όλων αυτών των μεγάλων γεγονότων, των δυσάρεστων που είχαμε τον Ιούλιο, με τις μεγάλες πυρκαγιές στο νησί μας. Αυτές οι ομάδες έρχονται εδώ να δηλώσουν παρόν, να βοηθήσουν το νησί για να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Εγώ προσωπικά ως διοργανωτής θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα αυτά τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τον Νίκο Γκάλι, ο οποίος έδωσε το όνομά του σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και θα παρευρίσκεται εδώ στα παιχνίδια του τουρνουά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Καμπουράκη, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, τον Πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ, τον κύριο Δώρο, τον κύριο Τέρι Χατζιωάννου, και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η προσπάθειά μας γίνεται για να γίνει θεσμός. Αυτή η προσπάθειά μας γίνεται για να παραμείνει αυτό το τουρνουά στο νησί μας, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας διεκδικούν το Σεπτέμβριο όλα αυτά τα τουρνουά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εξασφαλίσεις. Οι αγώνες θα γίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την Παρασκευή 4 η ώρα είναι ο πρώτος αγώνας μεταξύ Maccabi και Fenerbahçe. Ο δεύτερος αγώνας είναι το Σάββατο στις 5 η ώρα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Fenerbahçe. Και ο τρίτος αγώνας είναι την Κυριακή μεταξύ Παναθηναϊκού και Maccabi. Επίτιμοι καλεσμένοι, οι οποίοι θα τιμηθούν κιόλας από τον ίδιο τον Νίκο Γκάλι αλλά και από το Δήμο και την Περιφέρεια, είναι ο μεγάλος θρύλος του Ισραηλινού μπάσκετ, ο Ντόρον Τζάμψη. Η ιστορία της Maccabi Tel Aviv, ο πρόεδρος, ο 50 χρόνια πρόεδρος της ομάδας, ο Σίμων Μιζράχη, ο κύριος Σίμων Μιζράχη. Είναι προσκεκλημένοι ο κύριος Δημήτρης Γιανακόπουλος από το Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, αλλά
Αυτοί οι δύο, από ό,τι έχουν πληροφορίες, δεν θα μπορέσουν να έρθουν λόγω του ότι το κούμπο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Θερμαϊ ΑΕ, Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στη Ρόδο διοργανώνεται ένα πολύ μεγάλο τουρνουά με την βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου. Μεγάλες ομάδες θα έρθουν στη Ρόδο με μεγάλα μπάτζετ που τις θαυμάζουμε στην Euroliga. Τέτοιου είδους προσπάθειες μας βρίσκουν αραγούς. Στηρίζουμε με όποιο τρόπο και όποιο κόστος χρειαστεί αυτό το τουρνουά». Ολοκληρώνονται οι τελευταίες παρεμβάσεις στο Palette Sport της Καλυθέας για να είναι έτοιμο και στο τουρνουά και στα πρωταθλήματα. Θα δοθούν πολλά χρήματα για συντήρηση στο Palette Sport και ό,τι χρειαστεί ο Κολοσσός θα είμαστε δίπλα του. Όπως είπε και ο κύριος Αθανασιάδης, 15, 16 και 17 του μήνα διοργανώνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό τουρνουά στο νησί μας. Ένα τουρνουά του Νίκος Γκάλης με τη συμμετοχή τόσο του Δήμου όσο και τη Περιφέρεια. Είναι ένα τουρνουά επίπεδου EuroLeague με πάρα πολύ σημαντικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, παγκόσμιοι, όχι μόνο ευρωπαϊκού ελληνικούς αλλά και παγκόσμιου ελληνικούς, που για να δώσω μόνο ένα στατιστικό στοιχείο οικονομικό, το budget ξεπερνάει αυτήν την ομάδα τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να, σε αυτή την προσπάθεια να συγχαρώ τόσο τον Βαγγέλη, τόσο τον Γιάννη για την προσπάθεια αυτή που κάνουν και τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους ενέργειες, πάντα την αυτοδιοίκηση. Άλλωστε αυτές είναι οι γεντολές του Δημάρχου μας, του κυρίου Καμπουράκη. Θα μας βρίσκουν αργούς, θα μας βρίσκουν συμμέτοχες όπως άλλωστε ο Δήμος Ρόδου για την επέκταση ΔΕΡΜΑΕ. Στηρίζουμε με όποιο τρόπο και με όποιο κόστος χρειαστεί το τουρνουά αυτό. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε γίνονται εκτενείς παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στους αγώνες αυτούς που θα διεξαχθούν και θα συνεχιστούν και μετά τους αγώνες αυτούς με συντηρήσεις χιλιάδων ευρώ τόσο στον φωτισμό του γηπέδου, τόσο θα απομυδευτούμε καινούριες μπασκέτες, συντηρήσεις γηπέδου, συντηρήσεις αποδυτηρίου, θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις και ό,τι άλλο ζητηθεί από την ομάδα του νησιού μας, του Κολοσσού, πραγματικά μας κάνουν περήφανος και να σας ευχαριστήσουμε για αυτούς για την προσπάθεια η οποία έχει κάνει και συμβάλλει στην ανάπτυξη του μπάσκετ τόσο στο νησί μας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα τους. Μαζί τους θα προχωρήσουμε για να τους στηρίξουμε. Νομίζω ότι είναι από τις στιγμές που κανείς αισθάνεται ικανοποίηση όταν μπορεί ο τόπος να φιλοξενήσει τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Θέλω να επισημάνω αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ουσία ότι με αφορμή ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, για τουρνουά αναλύθηκε και τη διοργάνωση ενός άλλου στο τέλος του μήνα, δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις από τη ΔΕΡΜΑΕ στο πλαίσιο λειτουργίας και κάλυψης των ιδανικών συνθήκων που επιβάλλεται να υπάρχουν στο κλειστό για να διοργανώνεται τέτοιου πολύ μεγάλου επίπεδου έτσι, αγώνες. Οι παρεμβάσεις είναι ουσιαστικές, είναι πραγματικές, λύνεται μία διαπαντός, ένα πρόβλημα το οποίο αιωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί. Οπότε θέλω και δημόσια πραγματικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ για αυτή την πράξη και βεβαίως όσοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να απολαύσουν και αυτό το τριήμερο,
αλλά και στο τέλος του μήνα ακόμη μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο πλαίσιο αυτό που γίνεται στην πόλη της Ρόδου, στο νησί της Ρόδου, η διοργάνωση πολύ μεγάλων εκδηλώσεων που τυχάνουν μιας παγκόσμιας προβολής. Το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Δήμου Ρόδου με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΡ και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας, την ΕΦΥΤΑ Ρόδου και τον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφορικής Αοδούς Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσει ένα τετραήμερο ενημερωτικών εκδηλώσεων στη Ρόδο με θέμα ασφαλής και βιώσιμες μετακινήσεις για όλους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα μέσα προσομοίωσης οδήγησης διαφόρων τύπων οχημάτων, επιβατικά φορτηγά και λεωφορεία, αλλά και μηχανημάτων έργου όπως περανοφόρα, με προσομοιωτές ανατροπής και πρόσκρουσης, γυαλιά προσομοίωσης, ειδικά λογισμικά και ηλεκτροκίνητα δίκυκλα και τετράχρονα σε μια μοναδική εμπειρία βιωματικής εκπαίδευσης με διαδραστικά μέσα σε 7 σταθμούς προσομοίωσης επίδειξης. Έτσι θα λάβουν μυστικά αμυντικής οδήγησης από συγκοινωνιολόγους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές ώστε να πετύχουν μια καλύτερη οδική συμπεριφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του εξοπλισμού είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα τόσο σε μέγεθος όσο και σε είδος αλλά και στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Σε συνέντευξη τύπου για την εκδήλωση μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα οδικής ασφάλειας Δημήτρης Ιωσήφ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μεθαύριο, στα 16 και 17 του μηνός, θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας Ρόδου. Είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο διοργανώνεται. Θα το διοργανώσει το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Ρόδου σε συνεργασία με την ΕΦΤΙΤΑ, το ΔΟΠΑΡ, το Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης, το Ινστιτούτο Μεταφορών και Δικτύων Μεταφορών του Καποδιστριακού, είναι αυτό, παιδιά, συγγνώμη, θα κάνω ένα λάθος, το ΕΚΕΤΑ είναι ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο θα φέρει κυρίως τον εξοπλισμό της οδικής ασφάλειας και στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ έχουμε πολλαπλές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμά μας θα είναι πρωί και απόγευμα, θα έχουμε Σαββάτο Κυριακή 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα μέχρι 9.30 το βράδυ. Θα έχουμε βιωματικές δραστηριότητες, σύντομα σεμινάρια αμυντικής οδήγησης, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι ο κόσμος μπορεί να ζήσει αυτά και όχι απλά να τα ακούσει. Δεν θα ακούσει απλά μην τρέχεις, μην πίνεις, μην μιλάς στο κινητό. Αυτά πολύ ωραία τα λέμε χρόνια. Θα ζήσει όμως και το τι σημαίνει να οδηγώ το αυτοκίνητο και ξαφνικά να μου πετάγεται ένα παιδί, ξαφνικά να μου πετάγεται ένα αυτοκίνητο, ξαφνικά να πέτω σε μια λακκούβα, και αυτά θα γίνουν μέσω ψηφιακών εξομοιωτών οδήγησης. Θα φέρουμε τρεις τέτοιους, θα φέρει το ΙΜΕΤ τρεις τέτοιους προσομοιωτές και θα μπορεί να μπει το κοινό να ζήσει το ίδιο, να ζήσει ο καθένας εντελώς βιωματικά, δηλαδή να καταλάβουμε τι θα πει εμπλέκομαι σε ένα ατύχημα. Επίσης θα έχουμε προσομοιωτή σύγκρουσης, στον οποίο θα μπορεί να μπει κάποιος και να δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας και θα ζήσει μια σύγκρουση πραγματική πλέον, υποελεγχόμενες και εντελώς ασφαλείς συνθήκες, αλλά θα μπορεί να δει τι θα πει ζώνη ασφαλείας, τι θα πει συγκρούμε χωρίς ζώνη ασφαλείας, με πολύ μικρές ταχύτητες, αλλά αρκετές για να κάνουν ζημιά σε πραγματικές συνθήκες. Θα έχουμε αυτοκίνητο το οποίο ανατρέπεται για να δούμε τι θα πει ντελαπάρισμα, αυτό που λέει ο κόσμος, ντελαπάρισμα. Το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να προσομοιώσει ένα αντελαπάρισμα μέχρι με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα βάλουμε τον κόσμο σε αυτήν την ταχύτητα βέβαια. Θα βάλουμε τον κόσμο σε μια πιο μικρή ταχύτητα, αλλά μπορούμε να μπει μέσα κάποιος. Θα μπει κάποιος μέσα, πολλοί θα μπουν μέσα. Θα δεθούν με τη ζώνη και το αυτοκίνητο θα κάνει μια περιστροφή 360 μοιρών. Θα δημιουργήσουμε μια πίστα ποδηλατική δεξιοτεχνίας. Καλούμε όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, μαζί με το απαραίτητα αξεσουάρ, το κράνος τους. Εγώ είμαι η Δήμητρα Πατάπη, μαζί με την κυρία Τσαμπίκα Μουστάκα. Είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΤΙΤΑ Ρόδου. Ανήκουμε επίσης και στην εκπαιδευτική ομάδα της ΕΦΤΙΤΑ Ρόδου και κάνουμε διάφορες δράσεις και ενημερώσεις στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα οδικής ασφάλειας. Για τις εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας μίλησε και ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, Τέρης Χατζημάνου. Εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους του Δημάρχου της Ρόδου, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη, θέλω να συγχαρώ και τον Δημήτρη Ιωσήφ για την εξαιρετική πρωτοβουλία και όλους τους εμπλεκόμενους, διότι είναι πάρα πολλοί συντελεστές. Έχει να κάνει με μια γενικότερη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, γιατί συνδυάζει οδική ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα. Έχει να κάνει με την πολιτική κατεύθυνση για τη λειτουργία της πόλης, διότι βλέπετε ότι περνάμε και σε χρήση των αποκαλούμενων φιλικών μέσων, δηλαδή τόσο του ποδηλάτου όσο και της ηλεκτροκίνησης, σε μια πόλη η οποία χρειάζεται πραγματικά να αποσυφορηθεί. Είναι στοιχεία που αφορούν μια πολιτική κατεύθυνση η οποία πρέπει ουσιαστικά να τρέξει στην πόλη της Ρόδου. Και βεβαίως ως συνδιοργανωτές θεωρούμε και καλούμε τον κόσμο να δώσει παρόν σε όλες τις ηλικίες, διότι μέσα από μια τέτοια διοργάνωση μόνο χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και απαραίτητες συμβολές μπορεί να έχει κανείς. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Αιγαίου. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.